Όπω απίστευτο. Ναι, πραγματικά. It's my time. Είσαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την αποχώρηση? Βεβαίως. Γιώργο, ξεκινάμε από σένα. Δύσκολη απόφαση. Την τελευταία φορά η οποία υπήρξε η ίδια διαδικασία, αν θυμάμαι καλά, η Ιωάννα στέσουσε. Νομίζω ότι η Έλλη έχει καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια και έχει ξεκινήσει και από μία άλλη βάση και οι εικόνες οι οποίες φέρνει στο πλατό, δεδομένων πάντοτε των αναλογιών, δείχνουν μεγαλύτερη προσπάθεια. Οπότε εγώ, σαν Γιώργος, προτείνω να σωθεί η Έλλη. Ευχαριστώ πολύ. Έλα να πηγαίνουμε σε σένα τώρα. Λοιπόν, δύο κορίτσια από την αρχή μαζί μας. Είστε και μαύρο-άσπρο τώρα απέναντι, είναι πολύ περίεργο αυτό, ή και όχι. Η Έλλη, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Από την πρώτη στιγμή κάνει τα λάθη της, τα σωστά της, αλλά έχει ένα φιλότιμο πάντα που το αναγνωρίζω και μία πορεία με μεγάλη εξέλιξη καθημερινά στο παιχνίδι. Ιωάννα, με έχεις απογοητεύσει εκτρά τις τελευταίες μέρες και μετά από πάρα πολλές φορές που σου έχουμε πει και έχουμε προσπαθήσει και έχουμε δουλέψει πάνω στο τι φέρνεις, γιατί δεν τα φέρνεις, γιατί δεν το κάνεις, γιατί δεν προσπαθείς. Καταλαβαίνω ότι προσπαθείς. Κάποια πράγματα τα βλέπω. Όμως, πάρα πολύ δύσκολα βγαίνεις από το δικό σου το κουτί το συγκεκριμένο και δεν δίνεις κλωτσιά στο στυλιστικό σου εαυτό και δεν έχεις δείξει τα στυλιστικά σου δόντια. Όμως, επειδή πιστεύω ότι έχεις δόντια στυλιστικά, θα σου δώσω μία τελευταία ευκαιρία εγώ για να μείνεις, για να μπορέσεις, να επιτέλους, να μου δείξεις ποια είσαι. Έλλη, συγγνώμη, ψηφίζω να μείνει η Ιωάννα στο παιχνίδι. Στέλιο, τώρα είναι στο χέρι σου και θα πάρεις εσύ την απόφαση για το ποια κοπέλα θα παραμείνει στο My Style Rocks ανάμεσα στην Ιωάννα και στην Έλλη. Στην Έλλη και την Ιωάννα. Είναι πάρα πολύ δύσκολος αυτός ο κύκλος γιατί είστε πολύ λίγα κορίτσια. Και έχουμε μπροστά μας τώρα δύο κορίτσια τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Όμως η κάθε εβδομάδα είναι ξεχωριστή, δηλαδή κάθε εβδομάδα έχει τη δυναμική της, το κάθε επεισόδιο έχει τη δική του δυναμική και δυστυχώς αυτή την εβδομάδα ήσασταν και οι δύο αρκετά αδύναμες. Και είναι και ένα παιχνίδι που είναι τόσο ζωντανό, που είδατε το πώς βρεθήκατε τώρα ξαφνικά εσείς δύο μπροστά. Να σας πω ότι το περίμενα, δεν το περίμενα, αλλά έγινε. Ιωάννα, τα έχω πει αρκετές φορές. Είσαι ένα κορίτσι που έχει έφυτο στυλ, το πιστεύω ακράδαντα. Είμαι πολύ μπερδεμένος σε σχέση με τη τελικά ποια είναι η αισθητική σου, το αισθητικό σου πλαίσιο, γιατί συχνά βλέπω βαθμολογίες που δεν κατανοώ, οπότε δεν ξέρω πράγματα που σου αρέσουν, θα τα φόραγες, θα τα φόραγες, πώς τα επικροτείς, πώς δεν τα επικροτείς, που δεν συνάδουν ούτε με αυτά που λες, ούτε με αυτά που φοράς. Οπότε δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα. Έχω στο μυαλό μου όμως ένα κορίτσι που μπήκε με φόρα και που τελικά τις επόμενες εβδομάδες δεν υπήρχε η ίδια δυναμική και ειδικά αυτή την εβδομάδα. Έλλη. Η Έλλη ξεκίνησε με άλλη ταχύτητα. Και κάθε εβδομάδα, Έλλη, εξελίσσεσαι και κάθε τι που συμβαίνει εδώ, το ρουφάς, κάθε κουβέντα, κάθε συμβουλή, κάθε αρνητική, κάθε θετική κριτική, τα πάντα τα κάνεις και τα αφήνεις στις εικόνες σου, το οποίο το εκτιμώ πάρα πολύ. Και το βλέπω και βλέπω μια εξέλιξη και βλέπω μια αλλαγή. Σε αντίθεση με την Ιωάννα, που είναι, ξεκίνησε με διαφορετική δυναμική και βλέπω μια στασιμότητα. Έλλη, δεν ήταν καλή εβδομάδα. Δεν ήταν καλή εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά, είχες εικόνες που είχαν δουλειά και κάποιες εικόνες που μου αρέσαν, με νομίζω περισσότερο αυτή με την ογκοπλασία, που ήταν μια πολύ ωραία εικόνα. Σπάς καρδιά μου, πιστεύω. Ιωάννα.
Εγώ θα ήθελα να μου φύγει καμία. Δηλαδή, δεν μπορώ να αποφασίσω ανάμεσα στις δυο. Και οι δύο το θέλουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, το συζητάμε συνέχεια. Γιατί κάνουμε παρέα και εκτός. Οπότε, ξέρω ότι η Γέλη θέλει πάρα πολύ να μείνει. Ξέρω ότι και εγώ θέλω να μείνω γιατί είστε πλέον κομμάτι μου. Δεν μπορώ να πω να πάρω αυτή την απόφαση. Δεν ξέρω. Γέλη, θέλεις να παραμείνεις. Εσύ, Όνα, θέλεις να παραμείνεις. Για ποιο λόγο, Ιωάννα? Γιατί χαίρομαι που είμαι εδώ. Και είναι αυτό που είπε η Σοφία, ότι είχα αρκετό καιρό να χαίρομαι με κάτι που κάνω. Και να επιδιώκω να το κάνω. Υπάρχει μια διαφορά όμως, ότι το My Style Rocks είναι αυτό που είναι εδώ, στο πλατό, και είναι και η προετοιμασία σας για το πλατό, την οποία πραγματικά δεν τη βλέπω. Δηλαδή, βλέπω ένα κορίτσι που έρχεται με τα ίδια παπούτσια, με τα ίδια καλσόν, με τα ίδια κορμάκια. Δηλαδή, αυτήν την εβδομάδα έβαλε την ίδια μπλούζα 3 φορές. Δεν πειράζει να γίνεται στη ζωή. Και 83 φορές μπορεί να βάλει την ίδια μπλούζα, το ίδιο καλσόν, τα ίδια παπούτσια, να μείνει σε καλοντημένη μια μέρα γιατί έχει τις μαύρες σου. Αλλά είναι ένας διαγωνισμός. Έλλη, γιατί θες να είσαι εδώ? Γιατί είναι αυτό το παιχνίδι, είναι η ζωή μου αυτή την περίοδο. Το παρακολουθούσα και παλιά, το ψάχνω ανελιπώς. Τα έχω κάνει όλα πέρα γι' αυτό, που ίσως αυτό είναι και λάθος. Υπερπροσπάθεια, το υπέρ που λέμε. Φαίνεται πάρα πολύ αυτό και όντως κάνει υπερπροσπάθεια η οποία σε μπλοκάρει μερικές φορές. Δυστυχώς πρέπει να γίνει μια αποχώρηση. Το κορίτσι που πιστεύω ότι έχει να μας δείξει περισσότερα πράγματα το κορίτσι που θα παραμείνει στο My Style Rocks το κορίτσι που πιστεύω ότι έχει να μας δείξει περισσότερα πράγματα. Το κορίτσι που θα παραμείνει στο My Style Rocks είναι η Έλλη. Κοριτσάρα μου, δεν πειράζει. Το αξίζει, λιδάκι. Και εσύ το αξίζει. Ναι, το ξέρω, και τι το αξίζει. Θα μου λείψετε πάρα πολύ. Δεν πιστεύω, όχι, μάλλον δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι γίνεται αυτό τώρα, αλήθεια σου λέω. Έλλη, θα πρέπει να επιστρέψεις στη θέση σου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ιωάννα μου, έλα εδώ. Μου φαίνεται... Αλήθεια, Ιωάννα μου, φαίνεται εξωπραγματικό αυτό. Και εμένα, πέρασε πάρα πολύ ωραία. Δεν το πιστεύω ότι τελειώνει. Περνούσε πάρα πολύ ωραία. Πήγαινε να χαιρετήσει τα κορίτσια και θα τα πούμε σε λίγο. Εντάξει. Έτσι είναι, παιδάκια μου, Κατερινούλα μου, εσύ, αγάπη μου, κορίτσι μου, γλυκό, στεναχωριέσαι, λιδάκι. Σ' αγαπώ πάρα πολύ, να ξέρω. Συγγνώμη. Ποιο πράγμα. Πού σε έφασα, δεν ξέρω. Τι παιδιά, είμαι πολύ ευτυχισμένη που σε γνώρισα, να χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι στη ζωή μου. Άρχο μου, δεν μπορώ να σε βλέπω. Κάτσε χαίρεσαι και στους υπόλοιπους. Πόσο ώρες θα κρατήσει. Δεν το πιστεύω. Παρακάρα μου. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω πια. Δεν το πιστεύω. Ήσουν πολύ καλή. Όχι, δεν το πιστεύω. Εντάξει. Κάτσε και δύο έχουν γερδίσει και πιο δύσκολες από εκεί. Δεν μπορώ να μην είσαι ωραία ότι έγινε αυτό. Αλήθεια θέλω. Δεν το ήξερα. Δεν πήγαινε το γυαλό μου. Ναι, εγώ το περίμενα, σου πω το αλήθεια. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν γίνεται να φύγει. Έχει γίνεται. Δεν γίνεται να φύγει.
κορίτσι. Δεν γίνεται να πίνεις εσύ. Άντε, άντε, σου. Εγώ είμαι σε σοκ από τη στιγμή. Το ξέρω, σε βλέπω. Κάτσε. Κάτσε να χαιρετήσω λίγο από εδώ, γιατί εκεί πέρα έχουμε τα νύχτα. Κοριτσάρα μου. Δεν γίνεται αυτό. Ναι, δεν πειράζει. Περάσει καλά. Είναι ωραία τα κορίτσια. Τα κορίτσια είναι τέλεια. Εδώ. Σε αγαπώ πολύ. Θέλω μηνύματα, θα μιλάμε στο τηλέφωνο. Μα όχι, θα μιλάμε στο υπόσχομαι. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Ιωάννα μου. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για όλα. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Αξίζει, είναι μια μοναδική εμπειρία. Τι θα θυμάσαι από εδώ, Ιωάννα? Τα πάντα, όλους. Τα παιδιά πίσω, μπροστά, τα κορίτσια, τους κριτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πραγματικά υπέροχη. Πολύ ωραία εμπειρία. Ευχαριστώ. Για να μας φιλήσεις όλους. Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Γεια σας. Πολύ αναπάντηχη αυτή η αποχώρηση. Έχουν συμβεί όμως πολλές φορές τέτοιες αναπάντηχες αποχωρήσεις από το My Style Rocks. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Γιατί όντως είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, πολύ. Θα πρέπει να σας αφήσουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Θα τα ξαναπούμε τώρα στο επόμενο επεισόδιο, που θα είναι η αρχή της 7ης διαγωνιστικής εβδομάδας, με μια ακόμα κοπέλα που θα έρθει να πάρει τη θέση της Ιωάννας που μόλις αποχώρησε. Ευχαριστούμε πάνω από όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας και φυσικά τους κριτές μου που τόσο πολύ αγαπώ. Το Γιώργο μου, την Ελένα μου και το Στέλιο μου, που καταλαβαίνω ότι πολλές φορές όλο αυτό είναι πολύ δύσκολο.